Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου θα φιλοξενεί την καλλιτεχνική έκθεση Quilling της Δόμνας Παπαδοπούλου. Οι πολίτες που θα ήθελαν να γνωρίσουν αυτή την τόσο ιδιαίτερη τέχνη θα μπορέσουν να επισκεφτούν την έκθεση από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Quilling ονομάζεται η τέχνη της δημιουργίας επίπεδων ή και τρισδιάστατων έργων και αντικειμένων, χρησιμοποιώντας ως βασικό υλικό χάρτινες λωρίδες σε διάφορα χρώματα. Μία τέχνη δύσκολη και καθόλου γνωστή στην Ελλάδα. Μία τέχνη διαφορετική από τις άλλες, που όμως άμα την αγαπήσεις θα δημιουργήσεις μοναδικά έργα. Δεν είναι καθόλου γνωστή στην Ελλάδα τουλάχιστον. Σε χώρες του εξωτερικού είναι περισσότερο γνωστή. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί κανείς για να φτιάξει αυτά τα έργα είναι λωρίδες χαρτιού. Χρησιμοποιώ χαρτόνια χρωματιστά έτοιμα, τα οποία κόβω σε λωρίδες και ξεκινάω και τα δουλεύω. Πάντα είχα μια μικρή καλλιτεχνική φλέβα μέσα μου. Πειραματίστηκα με διάφορα, και με ζωγραφική και με σχέδιο και με θάλασσο ξύλα και με βότσαλα. Αυτή η τεχνική με κέρδισε όταν την ανακάλυψα εντελώς τυχαία το 2016. Από τότε άρχισα να ασχολούμαι. Εντελώς τυχαία με βίντεο και διάφορα sites που πάντα κοιτούσα και παρακολουθούσα. Εντελώς τυχαία το ανακάλυψα και είπα να δοκιμάσω, και από τότε δεν μπορώ να σταματήσω. Η Δόμνα Παπαδοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία και έχει καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη και τη Δράμα. Σπούδασε παιδαγωγικά στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε σχολείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και ζει. Είναι δύσκολη. Τα θέματα μου πρέπει να με συγκινούν. Πρέπει να αγγίζουν μια χορδή της ψυχής μου για να μου αρέσει να ασχολούμαι και να το τελειώνω και χαρτάκι-χαρτάκι να φτάνω στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με ικανοποίηση εν τέλει. Οπότε έχω ζώα που αγαπώ πολύ, είμαι φιλόζωη, προσωπογραφίες, λουλούδια, συνθέσεις, φύση και όλα αυτά με πολύ πολύ χρώμα. Έχω κάνει ένα σκυλάκι ενός φίλου που πέθανε και μου είπε: θα μου το κάνεις Δόμνα, έτσι να το βάλω στον τοίχο και να θυμάμαι. Και το έκανα. Η κυρία Παπαδοπούλου θεωρεί συναρπαστικό το πώς μπορεί κανείς με ένα υλικό τόσο απλό και καθημερινό όπως το χαρτί να συνθέσει χαρτάκι-χαρτάκι έργα, λουλούδια, τοπία, πρόσωπα, αντικείμενα και πολλά άλλα.